Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τα λέτε πάρα πολύ όμορφα. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Πολύ ωραία. Έχουμε, η αλήθεια είναι, πολλές απορίες, γιατί μιλάμε για ένα υδροηλεκτρικό σταθμό εκεί στην Αγιά 92 χρόνια μετά από τη δημιουργία του. Και ερχόμαστε τώρα να ρωτήσουμε τι ακριβώς τώρα συμβαίνει εκεί, τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια, πώς βγαίνει στην επιφάνεια και τι έρχεται να προσφέρει σε όλους εμάς. Λοιπόν, αυτό ήταν όντως ένα έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1929. Λειτουργούσε λοιπόν σαν ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που μαζί με άλλα εργοστάσια θερμοηλεκτρικά που υπήρχαν στο νομό εκείνη την εποχή, δίνανε ρεύμα στην τοπική κοινωνία. Σταμάτησε τη λειτουργία του το 2008. Mm-hmm. Το 2008 γενικά η ΔΕΗ έκρινε ότι όλα αυτά τα εργοστάσια είναι μικρά. Οι καταναλώσεις πλέον ήταν πολύ μεγάλες, η ζήτηση για κατανάλωση ήταν μεγάλη. Το εργοστάσιο μπορεί κάποτε να ήταν αρκετό για να δίνει ρεύμα στον κόσμο. Τώρα το ρεύμα που έδινε ήταν πολύ λίγο, η ισχύ που έδινε για ρεύμα. Οπότε όπου η ΔΕΗ σε μια στρατηγική της έδωσε όλα αυτά τα μικρά εργοστάσια στις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες τα εκμεταλλεύτηκαν με τον τρόπο που ήθελαν. Το δικό μας λοιπόν, η περιφέρεια Κρήτης, έκρινε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο έργο και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να μεταμορφωθεί σε ένα χώρο εκπαιδευτικό, σε ένα χώρο ΑΠΕ για τα παιδιά, για να δουν ότι και τότε μιλάγαμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως μιλάμε και σήμερα. Η ανάγκη, με συγχωρείτε, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πιο ουσιαστική πλέον από ποτέ. Δηλαδή θα έφτανε σημείο να ρωτήσω μήπως τελικά ήταν κρίμα και άδικο που έκλεισε. Θα μου πείτε, εντάξει, ως χώρος δεν μπορούσε να λειτουργήσει γιατί τροφοδοτούσε μια μικρή μερίδα της κοινωνίας με ρεύμα, έτσι. Πλέον οι ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμα και σε ένα σπίτι, είναι τόσο μεγάλες σε κατανάλωση, που αυτό το εργοστάσιο μπορεί κάποτε να έδινε ηλεκτρικό ρεύμα σε πάρα πολλά σπίτια, αλλά πλέον ήταν ελάχιστα τα σπίτια που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει. Κάποτε τα σπίτια είχαν μία λάμπα, σήμερα χρειάζονται πολύ μεγάλη ποσότητα ρεύματος. Είναι όμως, όπως το είπατε, σωστά το είπατε, είναι ένα πολύ πρωτοποριακό έργο για εκείνη την εποχή. Αν σκεφτούμε ότι το 1925, που δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα σε πάρα πολλά σπίτια, σε μια συνάντηση που είχε τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και στη σκέψη του πώς θα δημιουργηθεί και πώς θα υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα και θα έρθει στην τοπική κοινωνία, σκέφτηκαν τότε ένα τόσο προχωρημένο έργο, το οποίο δεν είχε μόνο να κάνει με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή, ο λόγος που έγινε υδροηλεκτρικό το εργοστάσιο δεν ήταν γιατί τότε είπανε να παράγουμε ρεύμα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, αλλά ήταν περισσότερο η ανάγκη που υπήρχε για διαχείριση των υδάτων της περιοχής. Μιλάμε για την περιοχή της Αγιάς. Είναι η περιοχή αυτή εντάσσεται στη λεκάνη απορροής του Κερίτη, ενός ποταμού ο οποίος εμφάνιζε πλημμυρικά φαινόμενα εκείνη την εποχή. Καταστρέφονταν σοφιές, υπήρχαν πολλά νερά τα οποία ανάβλησαν από το έδαφος γιατί ερχόταν από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Οπότε χρειάστηκε και ήταν ανάγκη να γίνει μια ορθολογική διαχείριση των υδάτων για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, για να χρησιμοποιηθεί το νερό για ύδρευση και για άρδρευση. Μαζί λοιπόν με αυτό, το τερπνό με το ωφελί μου, είπαμε ότι μαζί με τη διαχείριση, μαζί με το γεγονός ότι υπάρχει ολόκληρο αποτύπωμα των αρχών εκείνης της περιοχής, του ανάλογου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έλεγε ας μην κάνουμε άλλα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, γιατί μπορεί να έχουμε πρόβλημα στο να φέρουμε πρώτες ύλες στο νησί, ας δημιουργήσουμε και ένα υδροηλεκτρικό, δόξα τω Θεώ πολύ νερό υπάρχει, γιατί όχι. Μαζί με αυτό ήρθε ένα επιπλέον και το εργοστάσιο το οποίο έγινε υδροηλεκτρικό, οπότε έχουμε το μέσο ΑΠΕ παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Το σημαντικό είναι ότι μιλάμε και για έναν χώρο πολυδραστηριότητας, θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει. Και εγώ έρχομαι να σας ερωτήσω όσον αφορά τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι όλους μας ενδιαφέρει, πώς μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά, πώς μπορεί να
να εξάψει περισσότερο τη φαντασία τους, πώς μπορεί να τα ενεργοποιήσει, να ενδιαφερθούν ακόμη περισσότερο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν έρθουν και επισκεφθούν και τον εκθεσιακό χώρο, τι ακριβώς θα αντιληφθούν, τι απορίες μπορεί ενδεχομένως να δημιουργηθούν και να λυθούν από εσάς που βρίσκεστε εκεί. Πολύ ωραία. Πολλά ερωτήματα. Πολλά, λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Καταρχήν ότι ο χώρος από μόνος του είναι μαγευτικός, όχι ο χώρος του εργοστασίου, ο χώρος της περιοχής, γιατί όλη η περιοχή είναι natura. Και όπως είπατε πριν, η λίμνη της Αγιάς δεν προϋπήρχε. Αυτό μιλάμε για ένα τεχνικό έργο, που το τεχνικό έργο έχει να κάνει με τη λίμνη της Αγιάς, τον αγωγό που φέρνει το νερό από τη λίμνη της Αγιάς στο εργοστάσιο, το εργοστάσιο που ανεβοκατεβάζει το νερό για να δημιουργεί αυτό το φαινόμενο του φράγματος και της μετατροπής της δυναμικής ενέργειας από δυναμική σε κινητική και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα, έρχονται τα παιδιά σε μια περιοχή που είναι μια περιοχή natura. Βλέπουν μια λίμνη τεχνητή. Βλέπουν ένα δάσος με πλούσια, ένα δάσος, μια φύση, φυσικό τοπίο με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, η οποία είναι καταγεγραμμένη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ακολουθούν τον αγωγό, παίζουν συνήθως πάνω από αυτόν, γιατί έχουν γίνει και έτσι τα έργα της περιφέρειας που το ανάδειξαν αυτό το στοιχείο. Ακολουθούν τον αγωγό. Έρχονται στο ΜΙΣ και τι μαθαίνουν στο ΜΙΣ. Μαθαίνουν για ένα κτίριο μηχανή, για ένα κτίριο δηλαδή που δεν είναι κτίριο, είναι μία μηχανή που ανυψώνει το νερό και το μετατρέπει και το μεταφέρει από... και το έχουμε τις διαφορετικές τρόπους παραγωγής ενέργειας ώστε να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια τελικά. Μαθαίνουν μέσα από πειράματα που έχει στήσει το Κέντρο Φυσικών Επιστημών Χανίων, βλέπουν βιωματικά, κάνουν πειράματα με τα χέρια τους που εξομοιώνουν ουσιαστικά αυτόν τον τρόπο παραγωγής ενέργειας. Οπότε πιάνουν μια μπαταρία, βλέπουν ένα ποινί όπως λειτουργεί κτλ. Τρέχουν σε συνεργασία με την μουσιοπαιδαγωγό μας. Αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί δύο εκπαιδευτικά προγράμματα. Ένα για μικρές ηλικίες που έχει να κάνει και με γρίφους, με αναζήτηση γρίφων και μέσω των γρίφων ανακαλύπτουν τι κάνει το εργοστάσιο. Και ένα άλλο που είναι για πιο μεγάλα παιδιά δημοτικού και αρχές γυμνασίου, που μαθαίνουν γενικά για το τι κάνει, πώς παραγόμε παλιά το ρεύμα μέσω ενός ορυχείου, μέσω του λιγνίτη, είχαμε παραγωγή και τώρα. Οπότε να γίνονται αποδέκτες του κοινωνεί τα παιδιά, έτσι πάρα πολλών ουσιαστικών πληροφοριών. Έτσι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνω. Θα μπορούσαμε να μιλάμε εδώ δύο μέρες. <έτσι. laughs> Αλλά σπέβδω, με συγχωρείτε κυρία Πετραντονάκη, να πω καταρχάς να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μας τον Αντώνη τον Γκλεζάκη, τον οπερατέρ της Crete TV, ο οποίος εισχώρησε στα άδυτα του μουσιακού αυτού χώρου πλέον και μας έχει δώσει ένα εξαιρετικό υλικό, όπου δεν αποτυπώνονται μόνο οι τρεις μεγάλοι υδροστρόβιλοι και οι γεννήτριες που αποτελούσαν το βασικό έτσι, κομμάτι, τους βασικούς άξονες λειτουργίας του υδροηλεκτρικού αυτού σταθμού, αλλά βεβαίως και όλα εκείνα τα συνοδά στοιχεία, τα οποία μαρτυρούν ότι εκεί μέσα κάποια στιγμή υπήρχε ζωή, τρέφονταν πολλές οικογένειες από την εργασία που δούλευαν εκεί μέσα, και κάποτε όλο αυτό αποτελούσε την πηγή ζωής για την υπόλοιπη πόλη των Χανίων και την περιοχή της Αγιάς. Έτσι είναι μοναδικό όλο αυτό που εκλαμβάνουμε και από τις εικόνες, έτσι, δύναμη της εικόνας. Να πω κάτι και συγγνώμη που θα διακόψω. Ναι. Όταν η Περιφέρεια Κρήτης έδωσε στη διαχείριση της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης το όλο έργο, ο πρόεδρος της οποίας είναι ο κύριος Παπαδεράκης Αντώνης, αντιπεριφερειάρχης θεματικός, αυτό το πρώτο που έγινε μια πολύ καλή συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με τον κύριο Βαζάκα, ο οποίος είχε αναλάβει και το έργο για τη ΔΕΗ, και με μια μουσιολόγο που προσλάβαμε, την κυρία Κοντομητάκη, και έγινε μια πολύ καλή έτσι, προσέγγιση του χώρου και ανάπτυξη των θεματικών που μπορεί να δείξει το μουσείο. Έτσι, δεν μπορώ να ξέρω τι τράβηξε ο περατέρ, αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι πήρε πλάνα και από είναι το. Είναι εξαιρετικά από τα πλάνα, είστε σίγουροι. Από το χώρο από το λιγνητό σπίτι, το λέω εγώ, από το χώρο στο οποίο γίνονται τα πειράματα έχουμε και υπάρχουν. Από όλου του χώρου. Αυτό με ενημερώνει. Κυρία Πετραντονάκη, δυστυχώς ο χρόνος παίζει πάρα πολύ. Καταπιεστικός μια ζωή αυτός ο χρόνος. Στη διάθεσή σας, στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα, με χαρά να σας δούμε από κοντά. Την αγάπη μας. Να είστε καλά, κύριε Πετραντονάκη. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ένας μοναδικός χώρος που έχει βεβαίως και το αποτύπωμα του κορυφαίου του εθνάρχη μας, του Ελευθερίου Βενιζέλου.